ήρθατε, αρχές και συμπολίτες μου, επισκέπτες και ταξιδευτές σε αυτό το μέρος. Σήμερα γιορτάζετε όλοι εσείς, γιατί ο Άγιος Θεός μας αξιώνει να ζήσουμε αυτή τη μοναδική στιγμή, να συνεορτάσουμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια της Λευτεριάς, της ιστορικής και πάλε ποτέ χριστώνυμης πόλης της Καβάλας, και να πραγματώσουμε ένα πνευματικό τάμα αιώνων. Να δώσουμε το όνομα του Αποστόλου Παύλου σε αυτόν το φυσικό λιμένα που απλόχερα ο ίδιος τον ευλόγησε και τον ανέδειξε υψηλής πνευματικής αξίας πύλη στην πραγματική Ευρώπη. Πόσες γενιές η μια μετά την άλλη δεν περιδιάβηκαν αυτή την πανέμορφη προκυμαία. Πόσοι ταξιδευτές ανά τους αιώνες σε αυτό το μέρος δεν συνέδεσαν ένα κομμάτι της ψυχής τους με αυτή την ομορφιά που μας περιβάλλει. Σίγουρα και οι πρόγονοι και οι πατέρες μας σήμερα συνεορτάζουν μαζί μας. Τι συμβαίνει άραγε? Και όλοι έχουν εγωιτευτεί με αυτόν εδώ τον τόπο. Κρύβει κανένα μυστικό? Ένα μεγάλο γεγονός βρίσκεται ενώπιόν μας. Και αυτό το γεγονός είναι πνευματικό, ιστορικό, ομολογιακό και διαχρονικό. Εδώ που μιλάμε, αποβιβάστηκε όπως γνωρίζουμε ο Απόστολος Παύλος και η υπόλοιπη Αποστολική Συνοδεία. Αλλά δι' αυτόν και μέσω αυτών αποβιβάστηκε ο ίδιος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, για πρώτη φορά μάλιστα σε έδαφος υπηρωτικής Ευρώπης. Αυτό είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο γεγονός που έχει παρελθόν και μέλλον. Παρελθόν, γιατί η Θεία Οικονομία φρόντισε με το συντοπίτη μας, Μακεδόνα Μεγάλο Αλέξανδρο, να καταστήσει την ελληνική γλώσσα στρατηγικό εργαλείο και δι' αυτής να διαδοθεί το σταυροαναστάσιμο μήνυμα του Ευαγγελίου στον τότε γνωστό κόσμο. Μέλλον, διότι το γεγονός αυτό αλλίωσε προς το καλύτερο τον παγκόσμιο πολιτισμό. Οι Απόστολοι με το ζωντανό όραμα του Μακεδόνα Άνδρα γνώριζαν πού πήγαιναν. Οι γεωγραφικές γνώσεις του Αποστόλου Λουκά αμέσως στοχοποίησαν αυτό το μέρος, γιατί εδώ στο λιμάνι κατέληγε τότε η λιθόστρωτη Εγνατία Οδός. Το δροσερό αεράκι που έρχεται διαμέσου της Τασοπούλας φούσκωνε τα πανιά τους και τους έφερε από την Τροάδα μέσω Θαμοθράκης εδώ σε αυτή την παραλία. Ο Απόστολος Παύλος, σαν γνώστης και κοινωνός της κοσμικής ελληνικής παιδείας, στο όραμα του Μακεδόνα Άντρα διέβλεπε το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού, που θα άρχιζε πλέον από το σημείο που ξεκίνησε και το εκπολιτιστικό έργο του βασιλιά Αλέξανδρου. Τώρα όμως προς την αντέθετη κατεύθυνση αυτής της Ευρώπης με την ευλογία της Αγίας Τριάδος. Για πρώτη φορά η οικονομία του Θεού έβρεξε σε αυτή την αμμουδιά της ελληνικής μακεδονικής ακτογραμμής, του ωραίους πόδας των Ευαγγελιζόντων, την ειρήνη Αποστόλων, και ελήλυθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, αιώνια ευλογία του Χριστού προς το ελληνικό έθνος. Να λοιπόν που στεκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πατάμε στα πρώτα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην ευλογημένη θύρα, είσοδο του Ευαγγελίου στην Ευρώπη. Τι συντελέστηκε σε αυτήν? Από εδώ ανέτειλε ουσιαστικά το τέριασμα δύο μεγάλων παγκόσμιων μεγεθών της χριστιανικής πίστης με τον ελληνικό πολιτισμό. Και έτσι άρχισε να εδραιώνεται η ελληνοχριστιανική σκέψη στον πολιτισμό και στην ανθρώπινη διανόηση, που έγινε έκτοτε το καλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της ράτσας μας μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε και το ουσιαστικότερο διαμορφωτικό στοιχείο καταλύτης της ανθρώπινης πολιτισμικής εξέλιξης. Να γιατί όλη η Ευρώπη και όλος ο πανανθρώπινος πολιτισμός οφείλουν τα δέοντα σε αυτό το μέρος
και σε αυτό το λιμάνι που στεκόμαστε. Και σήμερα το τιμάμε με την ονομασία του Αποστόλου Παύλου. Ήταν καιρός πλέον να γίνει αυτό και καλώς έγινε. Μια τέτοια αξιακής σημασίας αλλαγή ονομασίας έκαναν και οι πρόγονοί μας, ας μην το ξεχάμε, Ρωμνοί Βυζαντινοί, και ονόμασαν την κλασική Νεάπολη σε Χριστούπολη και την έκαναν χριστεπώνυμη και χριστοφρούρητη. Για να διαδράμει ομολογιακή παρουσία ως το καλύτερο στρατηγικό και γεωπολιτικό σταυροδρόμι μετά την Κωνσταντινούπολη. Και το έκαναν αυτό με πόθο και λαχτάρα, γιατί διέκριναν πνευματικά στην επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου την παρουσία του ίδιου του Χριστού. Και τίμησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν πρόσωπο μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κόντρα στις τότε φοβερές αιρέσεις του μονοφυσιτισμού και της οικονομαχίας. Αλλά και η ονομασία της Χριστουπόλεως, που είναι μέσα στην τοπική ιστορία μας, τιμούσε και την ίδια την Παναγία μας, η οποία δάνεισε την ανθρώπινη φύση στη θεότητα. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που βιώνουμε και σε αυτά που δεν ξέρουμε τι φέρνουν, δεν πρέπει να απεσιοδοξούμε. Αυτό το μέρος έχει πολλές ευλογίες, αρκεί να τις ανακαλύψουμε. Για θυμηθείτε, εδώ, στην ίδια παραλία που αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος το 22, που αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος, το 22 αποβιβάστηκε ο εσταυρωμένος ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Καπαδοκίας, που έφερνε μαζί του Χριστό και τα βαθιά νάματα της Ρωμαϊκής παράδοσης. Σε αυτό το ευλογημένο μέρος αναστήθηκε και μετάγγισε ζωή ανάπτυξης και πρόοδου. Σήμερα οι διεθνείς συγκυρίες μας ξέβρασαν στην ίδια την πατήδρα μας πάνω στα βράχια των τοκογλυφικών αγορών. Μας έκαναν πτωχούς στις τσέπες, αλλά παραμένουμε πλούσιοι, γιατί έχουμε λεβεντιά, φιλότιμο, αξιοπρέπεια, ιστορία και μέλλον. Η ιστορία είναι το στρατηγικό όπλο μας και σήμερα τη χρησιμοποιήσατε σωστά, ονοματίζοντας το λιμάνι αυτό Αποστόλου Παύλου. Είναι ανάγκη από αυτά που βιώνουμε να οδηγηθούμε σε ουσιαστικότερη επανασύνδεση με το ιστορικό παρελθόν της πόλης μας, που φέρνει μάλιστα και ευλογίες του Χριστού και του Αποστόλου Παύλου. Μπροστά μας είναι οι ευκαιρίες για να κάνουμε την πόλη αυτή που αγαπήσαμε όλοι μας πόλο παγκόσμιας έλξης, στρατηγικής ανάπτυξης και σημείο θρησκευτικής και οικονομικής αναφοράς. Κατ' εμέ, πιστεύω, και είναι η προσωπική μου άποψη και δεν δεσμεύει κανέναν, ότι ήρθε η ώρα να το σκεφτούμε και, εφόσον το επιθυμούμε, η πόλη που επί 600 χρόνια ονομαζόταν Χριστούπολη να αποκτήσει το ευλογημένο όνομά της, για να έχει και πραγματικές ευλογίες Χριστού. Είτε το υιοθετήσουμε είτε το απορρίψουμε, η Χριστόνυμος πόλης οράται εκ των άνωθεν και αδιαφυσβήτητο θα παραμείνει το γεγονός στις επερχόμενες γενιές ότι η πολιτεία αυτή έχει ταυτιστεί ιστορικά και ομολογιακά με το υπερπαν όνομα του Χριστού. Επαναλαμβάνω, με το υπερπαν όνομα του Χριστού. Κεφάλαιο Β, 5-12, στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όπως αναφέρθηκε και αναλύθηκε για πρώτη φορά το 2009 στην ιστορική μελέτη Χριστουπόλεως Αναστήλωση, πιστεύω ότι ο τιμόμενος σήμερα Απόστολος Παύλος θα καταστήσει αυτό το λιμένα λιμάνι των εθνών. Άλλωστε ο ίδιος είναι ο Απόστολος των εθνών και θα μας δώσει το έναυσμα για να αφήσουμε μια γνήσια ιδεολογική παρακαταθήκη στις γενιές που έρχονται δυναμικά και μάλιστα εν μέσω αναφαινόμενων γεωπολιτικών ανατροπών, που θα αναδείξουν τελικά την αξία και το στρατηγικό βάθος της ελληνικής ιστορίας μας. Ευχαριστώ για την υπομονή, την αγάπη σας, ευχόμενος
Χρόνια καλά και αγαθά για την πατρίδα μας.